1-0 με Μπρέτσεβιτς. Στο τρίτο λεπτό στο γύρισμα του Μανταλού. Νωρίς η Ένωση μπαίνει μπροστά στο σκορ. Πιέζει ο Πλατέλα στον Παλιγιώργο, ανεβαίνει και ο Μάνταλος, κέρδισε και βγάζει για τον Πλατέλα, δεν υπάρχει offside, τέτα-τέτ, 2-0 η ΑΕΚ, σαν σε προπόνηση, στο 5ο λεπτό, ο Βαγγέλης Πλατέλας. Δεν είμαι ευχαριστημένος όμως από αρκετά πράγματα που είδα σήμερα μέσα στο γήπεδο. Αν και όλες οι συνθήκες ευνοούσαν την ομάδα μας να παίξει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο και να βάλει και περισσότερα γκολ. Μετά το 2-0 που ήρθε πολύ νωρίς, εμφανίστηκε πάλι μια νευρικότητα στην ομάδα που αυτό επηρεάζει και τον τρόπο παιχνιδιού μας. Σαρίς δείχνει να ελέγχει, δεν το κάνει όμως, ευκαιρία για τον Ηρακλή Ψαχνών, το γύρισμα. Καινή εστία Ανέστης. Μεγάλη παλιά για τον Γουόρντεν που βγαίνει στην πλάτη του Σαρή και είναι στο τέτα-τέτ με τον Ανέστη. Δεν καταφέρνει να τον νικήσει αστοχή. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή Ψαχνών στο 33. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε λίγο το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες ευκαιρίες τις οποίες δεν αξιοποιήσαμε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ. Αλλά από κάποια στιγμή και κάποια αμυντικά λάθη. Ήρθε το ευρύσκο το οποίο κέρδισε η ΑΕΚ. Μπρέτσεβιτς για τον Ντούνι. Ο Ντούνις κατεβάζει με το δεξί σκοράρι. Στο 43-0 η ΑΕΚ. Μάρκος Ντούνις δεύτερο σερί μάτς στο οποίο βρίσκει δίχτυα. Σίγουρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε δύο γκολ πολύ νωρίς και αυτό ξεκλείδωσε ουσιαστικά την άμυνα των αντιπάλων και άνοιξε το παιχνίδι για μας. Κάναμε κάποιες καλές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο για να πετύχουμε και άλλα τέρματα και στο δεύτερο πιστεύω είμαστε αρκετά καλά. Παίξαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι. Έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ ο Χρήστος Παλιγιώργος με το δεξί. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά στα δίχτυα. Παναγιώτης Μπακομήτρος. Η ομάδα μας βρέθηκε να χάνει στο 5ο λεπτό 2-0. Αυτό έδειξε νευρικότητα στους παίχτες. Η ομάδα της ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, πάταγε καλύτερα. Χαλαρώσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πιο δυνατά. Βάλαμε ένα γκολ. Αλλά μετά υπήρχε νευρικότητα και κούραση από την πλευρά μας. Και στο τέλος η ΑΕΚ διεύρυνε το σκορ. Με άλλα δύο γκολ αποστημένα και ατομικά λάθη. Αναλαμβάνει ο ίδιος την εκτέλεση του κόρνερ, όπως πάντα με πολλά φάλτσα. Δεύτερο δοκάρι Μπρέτσεβιτς στα δίχτυα. 4-1. Εκτελεί ο Μάνταλος. Κεφαλιά στα δίχτυα. 5-1 Λαμπρόπουλος. Καταπληκτικό άλμα.